Το ΝΑΤΟ και η Σουηδία χαιρέτησαν την πολυαναμενόμενη ψηφοφορία στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο για την επικύρωση της ένταξης της Στοκχόλμης στην στρατιωτική συμμαχία. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ως αποκορύφωμα μηνών έντονης διπλωματικής διαμάχης και παρασκηνίου για να πιστεί η εθνικιστική κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν να άρει τον αποκλεισμό της για την ένταξη της Σουηδίας. Μιλώντας μετά την ψηφοφορία στην Βουδαπέστη τη Δευτέρα, ο Σουηδός Πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον έκανε λόγο για μια ιστορική ημέρα. Η Σουηδία αφήνει τώρα πίσω μας 200 χρόνια ουδετερότητας και μη δέσμευσης. Είναι ένα μεγάλο βήμα. Πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιεν Στόλτεμπεργκ υποστήριξε ότι η κίνηση με την οποία η Σουηδία θα γίνει ο 32ος σύμμαχος του ΝΑΤΟ θα μας κάνει όλους πιο δυνατούς και ασφαλέστερους. Με την ένταξή της στη συμμαχία, η Σουηδία μας φέρνει πολύ ικανές δυνάμεις πρώτης τάξης αμυντική βιομηχανία και ήδη ξοδεύει το 2% του ΑΕΠ στην άμυνα. Αποδεικνύει επίσης ότι η πόρτα του ΝΑΤΟ είναι ανοιχτή και ότι ο πρόεδρος Πούτιν δεν πέτυχε στην προσπάθειά του να κλείσει τις πύλες του ΝΑΤΟ. Οι κάτοικοι στην Στοκχόλμη είχαν ανάμεικτα συναισθήματα για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Υποθέτω ότι επιτέλους ήλθε η ώρα. Είναι ο σωστός δρόμος για εμάς. Νομίζω ότι σε αυτή τη νέα εποχή είναι καλύτερο να είσαι μέρος μιας συμμαχίας παρά να είσαι ανεξάρτητος και ουδέτερος. Δεν είμαι σίγουρη αν θέλω να ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ και τι επιπτώσεις θα έχει στην Σουηδία και ούτω καθεξής, επειδή όλοι εμείς ήμασταν πάντα μια ουδέτερη χώρα. Οι τελικές λεπτομέρειες του πρωτοκόλλου για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων εβδομάδων.